Μάλιστα, έχω ένα υπέροχο κορίτσι κοντά μας, ένα έτσι γλυκύτατο κορίτσι, την Μέμνια Θεοδόρου, η οποία πραγματικά με έκαμε ένα τόλμημα για μένα, Μέμνια μου. Καλώς ήρθες καταρχήν, εδώ ευχαριστώ στο ζήσετο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θέλω να ταξιδέψω λίγο τον κόσμο μαζί σου, γιατί είσαι ένα ζωντανό παράδειγμα για το τι μπορεί να κάνει τελικά ο άνθρωπος όταν απλά το πάρει απόφαση. Όταν το θέλει, ναι. Έχεις πολύ θέληση ως άτομο, γιατί πρέπει να πούμε ότι εσύ είχες τελειώσει οδοντιατρική. Σωστά. Και ασκούσες το επάγγελμα. Ναι, ναι. Στο Λονδίνο. Ναι, ναι. Ναι. Σωστά. Απλά κάποια στιγμή η Μέμνια είπε ότι, «Οπ, παιδιά, κάτι δεν πάει καλά». Πώς ένιωσες? Κάπως έτσι, είχαν μαζευτεί διάφορα που δεν μου έβγαιναν, δεν πήγαιναν έτσι όπως τα ήθελα, λίγο άγχος στη δουλειά περισσότερο, λίγο έτσι μη με τα οικονομικά. Έτσι είπα ότι χρειάζομαι ένα break, ένα διάλειμμα. Και τι έκανες? Γράφτηκα για να διαγωνιστώ σε αυτό το sailing event, αλλά είχα γραφτεί μόνο για ένα leg, μόνο ένα σκέλος. Πες μας λίγο για αυτό το sailing event. Ναι. Πες μας για να ενημερώσουμε τον κόσμο για να καταλάβει ακριβώς τι έκανες. Ονομάζεται Clipper Round the World Race και είναι ένας αγώνας εστιοπλοείας, στον οποίο λαμβάνουν μέρος 12 σκάφη, τα οποία είναι ίδια. Identical τα λένε, είναι εντελώς ίδια για να είναι δίκαιο. Ναι. Και ο σκοπός τους είναι να κάνουν το γύρο του κόσμου σε 11 μήνες. Και μπορείς να γραφτείς για όσο διάστημα θέλεις σε αυτόν τον αγώνα. Δηλαδή μπορείς να γραφτείς για ολόκληρο το χρόνο ή για το μισό ή για μόνο ένα σκέλος, μια διάσχιση ενός ωκεανού, ας πούμε, ό,τι θέλεις, όσο θέλεις. Λοιπόν, θα βάλω μια ανωτελεία. Ναι. Θα πάμε να δούμε ένα βίντεο και θα επιστρέψουμε, γιατί έχω πολλές ερωτήσεις, έχω πολλές απορίες βασικά να σου κάνω, γιατί ξέρω, εγώ έχω κάποιες σκέψεις στο μυαλό μου. Λοιπόν, πριν πάμε όμως στο βίντεο, θέλω να μου πεις αν ιστιοπλοεία είχες κάνει ξανά. Είχα κάνει κάποια μαθήματα πριν πολλά χρόνια, πριν 10 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Είχα πάρει ένα δίπλωμα, αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ ξανά, γιατί έφυγα, πήγα Λονδίνο, έμενα Λονδίνο, το είχα αφήσει. Λονδίνο είσαι τα τελευταία 8 χρόνια. Ναι, ναι. Μάλιστα. Mm. Πάμε να δούμε λοιπόν αυτό το βίντεο και επιστρέφουμε να μας πει και τα υπόλοιπα η Μέμνια. Η 32χρονη Μέμνια Θεοδόρου έγραψε ιστορία ως η πρώτη Κύπρια που συμμετείχε στη μακρύτερη παγκόσμια κούρσα σκαφών γιότ και διέσχισε τον Ατλαντικό με αγωνιστικό σκάφος. Η Μέμνια σπούδασε οδοντιατρική στην Ελλάδα και εξασκούσε το επάγγελμα στο Λονδίνο όπου και ζούσε. Η μεγάλη της όμως αγάπη για τη θάλασσα αποτέλεσε την κινητήριο δύναμή της. Όταν έμαθε για την παγκόσμια κούρσα σκαφών γιότ, θέλησε να λάβει μέρος και όπως αποδείχθηκε, πήρε τη σωστή απόφαση. Αφού σήμερα η Μέμνια Θεοδόρου είναι η πρώτη γυναίκα από την Κύπρο που έχει αποπλέψει από το Ηνωμένο Βασίλειο με κατεύθυνση την Αυστραλία και τελικό προορισμό την πόλη Άλμπανη της Αυστραλίας. Στην κούρσα συμμετείχαν 12 ομάδες ερασιτεχνών, όπου έπρεπε να καλύψουν συνολικά 40.000 μίλια γύρω από τον κόσμο. Περίπου το 40% εξ αυτών δεν είχαν ποτέ πριν αποκτήσει οποιαδήποτε πείρα για το άθλημα. Νοσοκόμες, δάσκαλοι, οδηγοί ταξί, διευθύνοντες σύμβουλοι, νοικοκυρές δήλωσαν συμμετοχή και μετά από υποχρεωτική εκπαίδευση 4 εβδομάδων ξεκίνησαν ένα ταξίδι αντοχής στις θάλασσες του πλανήτη μας. Η ομάδα της Θεοδόρου ονομάζεται Great Britain. Μετά τους 2 πρώτους αγώνες και βρισκόμενη στην κορυφή της συνολικής βαθμολογίας του αγώνα, η ομάδα χρηματοδοτήθηκε από τη Μεγάλη Εκστρατεία της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Μέμνια κατάφερε να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα. Παράτησε τη σταθερότητα που της προσφέρει η δουλειά της, άλλαξε ολόκληρη τη ζωή της, αφοσιώθηκε στη θάλασσα που τόσο αγαπούσε και με τη θέληση και το πείσμα της κέρδισε τα μέγιστα. Μα πάνω απ' όλα βρήκε το νόημα της ζωής μέσα από το μεγαλύτερο ταξίδι της ζωής της έως τώρα. Ο τολμών νικά και η Μέμνια το απέδειξε περίπου. Με καλά το λέω, Μέμνια μου. Ναι, ναι. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Κατάγεσαι από Λάρνακα, ναι. Ναι, κατάγομαι από Λάρνακα. Έζησες κάποια χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι τα 18. 18, κανονικά. Μέχρι εφηβεία δηλαδή. Ναι. Και μετά. Μετά πήγα Θεσσαλονίκη για σπουδές. Σπούδασα οδοντιατρική στο Αριστοτέλειο. Μετά έφυγα για Λονδίνο.
για δουλειά. Και εκτότε είμαι εκεί. Είμαι και ξεκίνησες εκεί. Δουλειά κανονικά ως οδοντίατρος. Ναι. Και κάποια στιγμή αποφασίσεις να κάνεις αυτό που είπαμε προηγουμένως. Ναι. Πόσο εύκολο ήταν να πάρεις την απόφαση, αν λάβουμε υπόψη ότι φεύγοντας, μπαίνεις και σε μια σκέψη του ότι μπορεί να χάσεις τη δουλειά σου. Χάνεις τους πελάτες σου. Δεν ξέρεις, ερχόμενο ή πίσω, αν θα μπορέσεις να ξαναστήσεις τόσο εύκολα το επάγγελμα, να στηθείς ξανά. Ναι. Πέρασαν αυτές οι σκέψεις από το μυαλό σου? Πέρασαν. Ήμουν ένας άνθρωπος που έμενα σε αυτή τη δουλειά, ενώ δεν ήμουν πολύ ευχαριστημένη, ακριβώς διότι μου παρήχε μία ασφάλεια. Αυτή και η ασφάλεια κυρίως ήταν οικονομική. Οικονομική ασφάλεια, το ότι είχαν ασθενείς για σένα έτοιμο, στην Αγγλία τα ετοιμάζουν άλλοι αυτά για σένα, οπότε είχα μία πολύ ασφαλή δουλειά. Εξασφαλισμένη. Πολύ εξασφαλισμένη, ναι. Και οπότε γι' αυτό έτσι μου πήρε πολύ καιρό να το σκεφτώ να την αφήσω. Όταν αρχικά γράφτηκα μόνο για ένα σκέλος, έτσι δεν θα άφηνα τη δουλειά μου. Τους είχα ζητήσει να μου δώσουν 3 μήνες άδεια, το οποίο είχαν δεχτεί και μετά θα επέστρεφα στην ίδια δουλειά. Όμως στην πορεία συνέχισα να είμαι έτσι δυσαρεστημένη με τη δουλειά και αυτό χειροτέρευε και μια μέρα είπα θα τα παρατήσω και θα φύγω. Δεν σε απασχολούσε το οικονομικό σκέλος, πώς θα τα βγάλεις πέρα? Με απασχολούσε, αλλά αυτό που είπες στην αρχή ισχύει, δηλαδή αν κάτι το θέλεις πολύ θα το κάνεις. Διότι τα λεφτά που έδωσα εγώ γι' αυτό, κάποιος άλλος μπορεί να πάρει ένα αυτοκίνητο. Εγώ αποφάσισα ότι δεν θα πάρω αυτοκίνητο και θα κάνω μια εμπειρία. Οπότε, εντάξει. Πώς έζησες το ταξίδι, καταρχήν, πηγαίνοντας, γνώρισες τους ανθρώπους που ήταν να συνεργαστείτε για να κάνετε αυτό το ταξίδι, τους συνοδοιπόρους σου? Ναι, σαν αγωνιστές, ναι. Εκεί συναντηθήκατε πρώτη φορά, στην είχαμε εκπαίδευση. Συναντηθεί τον Απρίλιο, ναι. Όταν ονομάζεται crew allocation. Δηλαδή, πας εκεί, σου λένε θα ανήκεις σε αυτή την ομάδα, αυτοί είναι οι συναγωνιστές σου, αυτός θα είναι ο καπετάνιος, ο skipper, γνωρίζεστε. Ναι. Περνάτε λίγο χρόνο μαζί, μετά έχουμε και ένα Facebook group, έτσι λίγο τους μαθαίνεις. Δεν τους ξέρεις, αλλά έχεις μια ιδέα μόνο. Πώς είναι να ταξιδεύεις με αγνώστους, για πόσο καιρό κράτησε το ταξίδι καταρχήν? Τεσσεράμιση μήνες. Ναι. Πώς είναι να ταξιδεύεις με... μπορώ να πω, η μεγαλύτερη μου ανησυχία, η προσωπική. Διότι ο σκίπερ μας ρώτησε πριν φύγουμε ποιες είναι οι ανησυχίες σας. Ξέλεγαν όλοι μην πέσουμε στη θάλασσα, χαθούμε στη θάλασσα. Μην τραυματιστούμε, ξέρεις, γιατί είναι επικίνδυνο άθλημα, οπότε τραυματισμοί υπάρχουν. Εγώ είπα ότι η πιο μεγάλη μου ανησυχία είναι το να συνυπάρξω με αγνώστους σε τόσο μικρό περιβάλλον, χώρο, 20 μέτρα είναι το σκάφος. Επειδή όμως έτσι όλοι πάνε προετοιμασμένοι ότι θα είναι δύσκολο, ότι πρέπει να είσαι ανεκτικός, ότι πρέπει να κάνεις υπομονή, να μην... τσακώνεστε, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, πας πριν λίγο προετοιμασμένος. Είναι δύσκολο, αλλά μαθαίνεις να βάζεις παροπίδες, να μην ασχολείσαι. Και εκεί που κάθεσαι, ας πούμε, είναι ο προσωπικός σου χώρος. Και αυτό. Υπήρξαν προβλήματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού? Ναι, είχαμε 1-2 δύσκολους χαρακτήρες που αναστατώνανε όλο τον κόσμο. Ήταν απλά δύσκολοι χαρακτήρες. Ήθελαν, ας πούμε, να γίνεται έτσι όπως το ήθελαν αυτοί. Που δεν γίνεται όταν είσαι σε μια ομάδα. Πρέπει να παίρνονται αποφάσεις ομαδικές, να κάνεις το καλό για την ομάδα. Υπήρξαν στιγμές μέσα σε αυτούς τους 4-4,5 μήνες που ήσασταν στη θάλασσα που μετάνιωσες, που πήγες πίσω και είπες τελικά δεν έπρεπε? Ούτε και μία στιγμή. Τι ήταν αυτό που σε ευχαριστούσε τόσο πολύ? Μου άρεσε πάρα πολύ το αίσθημα της ελευθερίας που είχα. Δεν μπορώ να το περιγράψω, δεν νομίζω να μπορεί κάποιος να το νιώσει αν δεν βρεθεί σε αυτή τη θέση. Το ότι δεν έχεις δουλειά, δεν έχεις τίποτα να σε περιμένει. Αλλά ακόμη και αν έχεις, οι άνθρωποι που είχαν οικογένειες και το κάνανε, τη στιγμή εκείνη ήταν αποκλεισμένοι από όλο τον κόσμο. Από τα τηλέφωνα, τη δουλειά, τα email, τις υποχρεώσεις, όλα. Και είσαι απλά εσύ και η φύση. Οπότε και οι ικανότητές σου. Δηλαδή είναι απίστευτο το αίσθημα. Δηλαδή υπήρξαν και άτομα. Συναγωνιστές, που λέμε. Ναι. Υπήρξαν και συναγωνιστές οι οποίοι άφησαν πίσω τις οικογένειες, ναι, τους, ναι, παιδιά, ναι, συζύγους. Ναι.
Συνήθως η μεγαλύτερη ηλικία τα παιδιά τους είχαν μεγαλώσει. Δηλαδή είχαμε ένα-δύο άτομα που θα έκαναν όλο τον γύρο του κόσμου με οικογένεια. Εντάξει, το είχαν συμφωνήσει με την οικογένειά τους και εντάξει, οι άλλοι που τα παιδιά τους ήταν πιο μικρά, θα κάνανε απλά ένα σκέλος ή δύο σκέλη να λείπουν ένα μήνα, να μην λείπουν 11 μήνες. Ναι. Αλλά ναι, υπήρχαν πολλοί άνθρωποι με οικογένεια. Οι καιρικές συνθήκες, αντιμετωπίσατε δύσκολες καιρικές συνθήκες? Αντιμετωπίσαμε τα άκρα, τα extremes που θα λέω. Δηλαδή, εκεί που είσαι, ας πούμε, στον Ατλαντικό και είναι ζέστη, είναι ανυπόφορη ζέστη, είναι 40 βαθμοί, δεν έχεις πουθενά να κρυφτείς. Κάτω είναι σαν φούρνος, διότι δεν έχει ούτε εξαρισμό, ούτε air condition, τίποτα. Εκεί που είσαι μέσα στη ζέστη, ξαφνικά εμφανίζονται μαύρα σύννεφα από το πουθενά, τροπική καταιγίδα, με βροχή, άνεμο, μετά από μισή ώρα ξανά ζέστη. Εντάξει, είναι στα άκρα ο καιρός σε τόσο απομονωμένες περιοχές. Υπήρξαν και στιγμές που κινδυνεύσατε? Ναι, ναι. Θέλω να μου περιγράψεις μια από αυτές. Δηλαδή? Μια στιγμή που θυμάμαι ήταν στο Νότιο Ωκεανό. Γενικά η θάλασσα στον Νότιο Ωκεανό είναι παγωμένη, τα κύματα είναι τεράστια. Και όσο πιο βαθιά πας, δηλαδή πιο νότια πας, τόσο χειρότερα γίνεται ο καιρός, τόσο πιο πολύ αγριεύει η θάλασσα. Γενικά θεωρώ τον εαυτό μου ένα πολύ ικανό τιμόνι και αρκετά δυνατή σαν γυναίκα τέλος πάντων. Οπότε χειροτεύευε πάρα πολύ ο καιρός, θα βάζαμε κάποιον άντρα στο τιμόνι τέλος πάντων που έχει πιο πολύ δύναμη. Σε κάποια στιγμή έχει χειροτερέψει τόσο πολύ ο καιρός που έχουμε δύο τιμόνια και το κρατούσαν δύο άντρες στο τιμόνι. Οι δύο πιο δυνατοί άντρες κρατούσαν μαζί το τιμόνι για να κάνουν κουμάντο το σκάφος. Ήταν τόσο άγρια η θάλασσα και ο άνεμος. Οπότε εκείνη τη στιγμή φοβήθηκα. Λέω: εντάξει, το σκάφος πήγαινε μία έτσι, μία αλλιώς. Λέω: ξέρεις, Παναγία μου, να τελειώσει αυτό το πράγμα. Πόσο πήρε αυτό, πόσο χρόνο? Είναι δύσκολο να πω. Πρώτον, γιατί όταν είσαι στη στιγμή δεν το σκέφτεσαι. Δεύτερον, επειδή κοιμάσαι, ξυπνάς κάθε 3-4 ώρες. Μία μέρα σου φαίνεται σαν 3 μέρες. Ναι, οπότε, δεν μπορείς να προσδιορίσεις χρόνο. Μπορεί να ήταν, ας πούμε, μία μέρα, ένα απόγευμα. Και ο καθένας είχε τα δικά του καθήκοντα πάνω στο σκάφος? Όχι, μάθαμε τα πάντα. Απλά... Πώς λειτουργούσατε δηλαδή, ξημερώνοντας μια νέα μέρα, πώς λειτουργούσατε? Δεν είχε ο καθένας το πώς του το δικό τα καθήκοντα τα δικά του? Ναι και όχι. Δηλαδή κάποιος είναι ο watch leader ονομάζεται, δηλαδή η ομάδα μας ονομάζεται ένα watch. Ναι. Και όταν ξυπνάς να πας στο on watch που λέγεται, έχεις έναν watch leader που είναι αυτός που κάνει συνεννόηση με το skipper, ποια είναι η πορεία μας, που θα πάμε, τι να περιμένετε για τον άνεμο, πώς θα αλλάξει, τι να προσέξετε. Αυτός είναι ο αρχηγός της ομάδας, της υποδέστερης ομάδας, να το πούμε. Μετά έχεις και έναν assistant και μετά στο πρώτο σκέλος όλοι περάσαμε από όλα τα πόστα. Και με έναν φυσικό τρόπο όλοι ανακαλύψαμε τις δυνάμεις και τις αδυναμίες μας. Αυτοί που ήταν καλοί στο τιμόνι πολύ γρήγορα το αντιληφθήκανε. Και αυτοί που δεν ήταν καλοί πολύ γρήγορα το αντιληφθήκανε επίσης. Αυτοί που δεν ήταν καλοί. Εσύ ήσουν καλή στο τιμόνι, ήμουνα, ναι, ήμουνα καλή. Αυτοί που δεν ήταν καλοί από μόνοι τους μετά είπαν ότι εντάξει, πήραν ένα step back που λέμε και εντάξει, κάνανε στο cockpit, στα σχοινιά. Μου είπες ότι ξεκινήσατε από Λονδίνο και καταλήξατε μέσα σε 4-4,5 μήνες. Εγώ έφτασα μέχρι Sydney αρχικά, μετά λάβαμε μέρος στο Sydney Hobart που είναι μια τεράστια... Ένα τεράστιο αγώνας, sailing. Μετά από το Hobart φύγαμε και εγώ τελείωσα τον αγώνα στο Early Beach, ονομάζεται. Δηλαδή, ανατολικά της Αυστραλίας, προς Σίδνεϊ. Ναι. Να σε ρωτήσω, Μεμνία μου, εσύ ασχοληθήκες παλιότερα με οτιδήποτε έχει να κάνει με τη θάλασσα, με σπορτ της θάλασσας? Τη θάλασσα τη λατρεύω, είναι η αγάπη μου. Μεγάλωσα δίπλα στη θάλασσα, στη Λάρνακα, 5 λεπτά από τη θάλασσα, τη λατρεύω. Αλλά με τέτοιου είδους σπορτ, όχι, δεν είχα ασχοληθεί παλιότερα. Αυτό που είναι ελκυστικό πολύ στις διαφημίσεις που διαφημίζουν στην Αγγλία το Clipper είναι ότι καταρχήν γράφει ότι δεν χρειάζεται κάποια εμπειρία. Ναι. Διότι σε κάνουν αυτοί οι train και τότε είναι για καθημερινούς ανθρώπους, για όποιον θέλει. Δεν χρειάζεται να έχεις κάποιο δίπλωμα. Και είσαι η πρώτη Κύπρια που τόλμησε να κάνει...
Σε αυτό το βήμα. Ναι, τους ρώτησα στο κλίπε, διότι είχα δει εγώ κάποια ελληνοκυπριακά ονόματα στον πίνακα και λέω, έχει κι άλλους Κύπριους το ρέις. Και κοιτάξαν τα αρχεία τους, αυτός ο αγώνας πάει 20 χρόνια πριν και μου λέει, δεν υπάρχει κάποιος άλλος να διαγωνιστεί με κυπριακό διαβατήριο. Μπορεί να είναι κάποιος δηλαδή... Κάποιος Κύπριος άντρας, όχι. Όχι στο κλίπε. Υπήρχαν κυπριακά ονόματα, ελληνοκυπριακά, αλλά μάλλον θα ήταν δεύτερης, τρίτης γενιάς Κύπροι του εξωτερικού. Κάποιος που είναι μεγαλωμένος στην Κύπρο. Και ήταν μόνο αντρικά ονόματα, δεν ήταν... Όταν ανακοίνωσες την οικογένεια σου, τους δικούς σου ανθρώπους, ότι έχω σκοπό να κάνω αυτό και αυτό, τι σου είπαν, πώς αντέδρασαν? Δεν είπαν τίποτα. Νομίζω είναι συνηθισμένοι με τις τρελές μου ιδέες. Α, έχεις την τάση να σκέφτεσαι λίγο πιο... Πολύ ανησυχία, ειδικά η μητέρα μου. Ανησυχούσε πάρα πολύ. Ο πατέρας μου πιο πολύ με ενθάρρυνε. Χαιρόντουσαν, αλλά ανησυχούσαν παράλληλα. Εντάξει, είναι ένα επικίνδυνο άθλημα. Δεν πας κρουαζιέρα, δεν είναι μια διάβαση, είναι αγώνας. Και η διαφορά του αγώνα με το, ας πούμε, να πας cruising που ονομάζεται, είναι ότι το cruising, όταν ο καιρός είναι κακός, λες, εντάξει, μαζέψτε τα πανιά, να πάμε λίγο κάτω μέχρι να φύγει η φουρτούνα, ας πούμε, και θα συνεχίσουμε. Ενώ στον αγώνα, καταρχήν, δεν έχεις κανένα luxury, γιατί το σκάφο θες να είναι όσο πιο ελαφρύ πρέπει, γίνεται. Και το δεύτερο είναι ότι βρέχει, χιονίζει, διαγωνίζεσαι. Αυτή είναι η διαφορά το ότι είναι αγώνας. Δεν υπάρχει επιλογή. Πιέζεις το σκάφος και τον εαυτό σου στα άκρα. Έχεις κάτι μέσα στο μυαλό σου που θέλεις να κάνεις, έτσι κάτι... Εννοείς μετέπειτα? Ναι. Μελλοντικά, αν έχεις κάτι υπόψη. Όχι, στην παρούσα φάση, επειδή κουράστηκα λίγο μετά από 5 μήνες στη θάλασσα, είπα θα ξεκουραστώ, θα πάρω λίγο χρόνο να ξεκουραστώ, μετά θα γυρίσω στο επάγγελμά μου, είτε στην Κύπρο, είτε στην Κύπρο, Αγγλία. Μπορεί δηλαδή να σε έχουμε και στην Κύπρο, ε? Ναι, το σκέφτομαι, σοβαρά. Απλά σε αυτή τη φάση θα ξεκουραστώ λίγο πρώτα, δεν μπορώ να αρχίσω κάτι. Κοίταξε, μετά από τόσα χρόνια ήσουν Θεσσαλονίκη και μετά πήγες κατευθείαν Λονδίνο. Ναι. Θα μπορούσες να ζήσεις δηλαδή στην Κύπρο, να επιστρέψεις κανονικά, να εγκατασταθείς? Είναι η ερώτηση που ρωτώ τον εαυτό μου κάθε μέρα, αν θα μπορέσω, αλλά... Τι είναι αυτό που σου αρέσει στην Κύπρο και θα σε έλκει και θα σε κρατούσε στην Κύπρο? Στο ταξίδι μου αυτό αντιλήφθηκα πόσο σημαντικός είναι ο καλός καιρός. Δηλαδή η Κύπρος έχει πάρα πολύ καλό καιρό και εμείς που τον έχουμε εδώ πολλές φορές δεν το εκτιμάμε. Απλά συνεχίζουμε τη μέρα μας και το έχουμε δεδομένο ότι έχει ηλιοφάνεια, ότι έχει καλό καιρό. Στη θάλασσα, όταν περνούσαμε μέρες ολόκληρες να δούμε, εβδομάδες να δούμε ήλιο, μόλις έβγαινε ο ήλιος, όλοι κάναμε σαν τρελή. Βγαίναμε μέσα στο κατάστρωμα φωτογραφίες, χαμόγελα, βάζαμε μουσική. Και εκεί αντιλήφθηκα πόσο ο ήλιος επηρεάζει τη διάθεσή σου. Οπότε ψυχολογία. Πάρα πολύ. Οπότε το πρώτο είναι αυτό, ότι εντάξει, έχει καλό καιρό, καλό φαγητό, η οικογένειά μου είναι εδώ. Σου λείπουν οι δικοί σου άνθρωποι? Μου λείπουν, ναι. Ναι, στο Λονδίνο έχεις χτίσει σχέσεις εκεί, υπάρχουν συγγενείς που... Όχι, εκτός από μία ξαδέρφη μου που είναι στο Λονδίνο. Εντάξει, φίλους έχω ή τέλος πάντων είχα. Το κακό με το Λονδίνο είναι ότι κανείς δεν μένει πολύ καιρό. Έρχονται, κάνουν τη δουλειά τους, χτίζουν την καριέρα τους, φεύγουν. Έτσι, όσες σχέσεις δημιούργησα, πλέον δεν υπάρχουν στο Λονδίνο. Έχουν φύγει και αυτοί, που είναι οι περισσότεροι, που είναι το δύσκολο. Οπότε το Λονδίνο νομίζω ότι έχει κλείσει σαν κεφάλαιο. Μάλιστα. Μέμνια μου, εμείς θα σου ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ. Αν κάποια στιγμή επιδιώξεις κάτι έτσι, εκτός των... Εμείς σκεφτόμαστε συνήθως σε πιο στενά όρια και πιο στενά πλαίσια. Θα σου ευχηθούμε ό,τι ομορφότερο, το αλουμύρι πάντα και να σου βγαίνουν όλα σε καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε για την εδώ σου παρουσία. Ευχαριστώ. Εγώ θα σας στείλω το...